Τον έχεις δει πιο χαλαρό, Ελένη. Μιλάμε για χαλαρότητα. Λοιπόν, πείτε μου κάτι. Στον μπαμπά του πολύ γνωστού ποδοσφαιριστή του Καραγκούνη δόθηκαν 5,5 εκατομμύρια σε τι προπό, λότο, τι ήταν αυτό, ήταν ρε παιδιά. Ήταν η Τζόκερ, 5,536,702,59 ευρώ. Ένας τα πήρε. Ένας τα πήρε. Ναι. Τον οποίο δεν ξέρουν, τον ψάχνουν όλοι. Λέει, νομίζω, το μιλήσαμε λίγο με πύργο και μας είπαν ότι έχουν πάει εκεί τηλεοπτικά συνεργεία, κανάλια, ψάχνουν ποιος είναι ο υπερτυχερός. Και δεν πλησιάζει κανείς. Κανείς δεν πλησιάζει. Εν τω μεταξύ, το συγκεκριμένο πρακτορείο που ανήκει στον μπαμπά του Γιώργου Καραγκούνη, Αθανάσιο Καραγκούνη, έχει, λέει, από ό,τι έμαθα, παράδοση τα κέρδη. Έχει κερδίσει εκεί και πρώτο λαχνό και στο κρατικό και στο λαϊκό. Και παίρνω λαϊκό χρόνια. Πήγαινε στον πυρογόρι μου εκεί. Στον Καραγκούνη. Εκεί πέρα, στον Καραγκούνη. Πάντω πιστεύετε ότι υπάρχουν ορισμένα έτσι, προπατζίδικα που είναι πιο τυχερά από άλλα. Το συγκεκριμένο μα δελτίο με 30 ευρώ μόνο. Ναι, όντω. Είναι μερικοί που. Γιατί εγώ θυμάμαι όταν ήμουν μικρή και με πήγαινε η μαμά μου. Δεν θυμάμαι γιατί. Για δουλειά στην Αθήνα ή γιατί μπαίναμε στο μηνό και χαρόμαστε. Δεν ψωνίζαμε τίποτα, αλλά δεν έχει σημασία. Περνάγαμε ευχάριστα. Κάνοντα βόλτα μέσα στο μηνό. Εγώ θυμάμαι, α πούμε, ακόμα έχω στο μυαλό μου ένα προπατζίδι. Τα λέω εγώ αυτά τώρα. Δεν ξέρω πώ το πουλάνε λαχεία. Το ελπί και έλεγε. Εδώ έχει δοθεί ο πρώτο αριθμό του λαχείου. Εδώ έχει δοθεί, ξέρω εγώ, το τάδε δελτίο που έπιασε. Δεν ξέρω τότε εκείνη από εκεί τη λεφτά μιλάμε. Αλλά θυμάμαι ότι ήταν συνέχεια για απέξω. Αυτή την εβδομάδα εδώ δόθηκε, ξέρω εγώ, το τάδε, φύγανε 200.000 δραχμές. Το έχω στο μυαλό μου. Στατιστικά μιλώντας, στο κέντρο της Αθήνας τότε στην Ομόνια, τόσα πολλά παίζονταν ή αγοράζονταν που θα έπρεπε να βγάλουν και νικητές. Αυτοί προμηθεύουν και τους πλανόδιους. Ναι, οπότε χρεώνονται και αυτά που θα μοιράσει ο πλανόδιος. Πάντως, αυτοί που παίζουν, λογικά η πρόληψη, τέτοιου είδους προλήψεις παίζουν ρόλο. Δηλαδή, αν πας στον άλλο και δεν σου λέει καλημέρα και είναι λίγο γκαντέμις. Δηλαδή, εγώ, ας παράδειγμα, ήμουν προποντζής, αποκλείεται να είχα δουλειά. Και να μου το χάριζε να το έκανα από σένα, το λαχείο. Τώρα, αν κληρώσεις το Καστελόριζο, θα είναι τυχερό. Αλλά όταν δίνει συνέχεια, δεν μπορεί, να δώσει. Λοιπόν, με τι να συνεχίσουμε, θέλετε. Να πούμε πρώτα απ' όλα ότι σήμερα είναι η πρώτη μέρα.